Πλακώσαμε στο Πριονίδι λοιπόν και βλέπουμε ότι η εισαγωγή είναι εντελώς καθαρή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δουλέψουμε πάρα πολλές ώρες χωρίς να κοιτάξουμε το φίλτρο αέρα. Που ένα βουλωμένο φίλτρο αέρα σημαίνει ακανόνιστη καύση, επικαθείς άνθρακα στο κινητροπίστωνο, φθορές στο έμβολο. Δεν δουλεύει σωστά το μηχάνημα, δεν ακούει. Έτσι και με πολύ βενζίνη. Εδώ λοιπόν δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτή η τεχνολογία βέβαια δεν είναι σε αυτά τα μηχανήματα μόνο, είναι και σε παλιότερα μηχανήματα. Το 372 α πούμε το έχει. Ναι, ναι. Αλλά θα κάνουμε ένα άλλο τεστ. Σε περίπτωση που όντως βουλώσει το φίλτρο. Που για να βουλώσει το φίλτρο καταλαβαίνετε πόσο πρέπει να έχουμε αμελή στη συντήρησή του. Πρέπει να το αφήσει ένα χρόνο χωρίς να το καταλάβει. Και να το δουλέψει κάθε μέρα. Ναι, ναι. Βάζω ένα φίλτρο εντελώς βουλωμένο πάνω. Και έχω κλείσει όλο τον αέρα. Να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί. Κανονικά τι πρέπει να κάνει το μηχάνημα. Να μην πάρει καν μπροστά έτσι. Αυτό συμβάλλει λοιπόν το καρμπιρατέρ, γιατί βλέπει ότι δεν έχει τον απαραίτητο αέρα που χρειάζεται. Οπότε μας κόβει αυτόματα το καύσιμο για να έχουμε τη σωστή αναλογία. Ενώ τώρα αυτό θα κάνει τώρα σε ένα παλιό πριόν, τι θα γίνει. Θα σου πει πιθανό να μην πάρει καν μπροστά. Αυτό έτσι. Όχι μόνο σε παλιό, αλλά και σε πριόνια. Τωρινά, άλλη μάρκα. Άλλη μάρκα,